Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο NLP Talks από το Athens NLP Studies. Είμαι η Ελεάνα, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού, της μεθόδου Timeline Therapy και της ύπνωσης και συνδημιουργός του Athens NLP Studies. Τα επεισόδια NLP Talks είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις ιδέες, για τις φαϊνές ιδέες και πώς να σας έρχονται εξαιρετικές ιδέες χωρίς προσπάθεια. Ουρανοκατέβατες. Τώρα, πριν πάμε στο θέμα μας, ήθελα να σας πω ότι είχα την τιμή να με καλέσουν από το savoirville.gr όπου και κάναμε μία πολύ ωραία συζήτηση για το NLP, τι είναι, για ποιους είναι, πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαφορά του με την ψυχοθεραπεία, τι είναι η ύπνοση και τι είναι η μέθοδος timeline therapy. Και άλλες πολύ ωραίες ερωτήσεις μου έκανε η δημοσιογράφος Γεωργία Κοτσιοπούλου. Οπότε, αν θέλετε να έχετε μία ξεκάθαρη εικόνα για αυτά που κάνω και διδάσκω, θα έχω το link της συνέντευξης στην περιγραφή του επεισοδίου. Είναι μία πολύ χορταστική και στοχευμένη συνέντευξη και ευχαριστώ πάλι τη Γεωργία για την πρόσκληση και όλη την ομάδα του Savoirville για την φιλοξενία. Είναι ένα πολύ ωραίο site με πολλά ενδιαφέροντα θέματα και υπέροχη αισθητική, οπότε να το επισκέπτεστε. Μάλλον, σας έχει συμβεί να σας έρθει μια εκπληκτική ιδέα και να σκεφτείτε Α, αυτή είναι πολύ καλή ιδέα, θα τη θυμηθώ για αργότερα». Και όταν αργότερα τη χρειάζεστε, αυτή έχει χαθεί μια και για πάντα. Άλλο ένα σύνηθες σενάριο είναι ότι έχετε μια καινοτόμα ιδέα αλλά δεν την αναγνωρίζετε τη στιγμή που την έχετε ότι είναι καινοτόμα και χάνετε έτσι και αυτή στο μέρος των χαμένων ιδεών. Νομίζω ότι το μέρος των χαμένων ιδεών είναι το ίδιο μέρος που πάνε και οι χαμένες κάλτσες. Το να μάθετε το πώς να σας έρχονται περισσότερες ιδέες μπορεί να είναι τόσο απλό όσο η αναγνώριση και η ενθύμηση. Και όταν αγνοείτε ή ξεχνάτε άσχετε σκέψεις, στερείτε τον εαυτό σας από ένα θρησορυχείο ιδεών, γιατί η δημιουργική λάμψη εμφανίζεται πάντα όταν δεν το περιμένουμε. Από το πουθενά. Και οι ιδέες είναι ήδη μέσα στο νου σας. Ένα άτομο έχει έναν μέσο όρο 50.000 σκέψεων την ημέρα. Και αυτό είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός που θα έπρεπε να μεταφράζεται σε μία αυθονία σκέψεων. Και τώρα σας προκαλώ να καθίσετε και να προσπαθήσετε να θυμηθείτε όλα αυτά που σκεφτήκατε σήμερα. Και θα είστε τυχεροί αν μπορέσετε να θυμηθείτε 100 πράγματα που πέρασαν από το νου σα. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν έχετε καλέ ιδέε, αλλά με το ότι δεν μπορείτε να τι θυμηθείτε. Η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι αξιόπιστη. Το έχει αποδείξει η ιστορία. Αλλά δεν θα το πάω εκεί σήμερα. Γιατί όμω δεν είναι αξιόπιστη. Διότι σκόπιμα ξεχνάμε πράγματα. Οι άνθρωποι είμαστε προγραμματισμένοι να ξεχνάμε πράγματα αλλά είναι για καλό μας, γιατί ο εγκέφαλός σας πρέπει να ξεδιαλύνει τόσες πολλές σκέψεις και ερεθίσματα. Αν διαχειριστεί όλες τις πληροφορίες το ίδιο, ο εγκέφαλός μας θα κάψει φλάτζα και θα είναι αναποτελεσματικό. Ο εγκέφαλός σας σκόπιμα, διαγράφει, γενικεύει και διαστρεβλώνει όλες τις πληροφορίες που δέχεται ένα δευτερόλεπτο για να μην τρελαθείτε. Και γι' αυτό τώρα θα σας μιλήσω συνοπτικά για το μοντέλο επικοινωνία NLP που διδάσκω στην πιστοποιημένη εκπαίδευση NLP Coach Practitioner για να έχετε μία βάση. Όσοι θέλετε μία γερή βάση πάνω σε αυτό, ελάτε στην εκπαίδευση. Και το μοντέλο επικοινωνία NLP περιγράφει το πώ επεξεργαζόμαστε το ό,τι συμβαίνει γύρω μα στον κόσμο. Ποια είναι η διαδικασία και πώ αυτή η επεξεργασία παράγει τι συμπεριφορέ μα. Και αυτή είναι μία τόσο σημαντική αρχή ώστε να κατανοήσετε το NLP και πώς δουλεύουν μερικές από τις τεχνικές και τα εργαλεία που μαθαίνουμε στο NLP. Γύρω μας, στον κόσμο μας, όπου κι αν είστε, όποια μέρα και εποχή κι αν είναι, πράγματα συμβαίνουν έξω από εσάς. Και από αυτά τα πράγματα ή γεγονότα, αν θέλετε, που συμβαίνουν έξω από εσάς, πληροφορίες έρχονται σε εσάς και μέσα στο νευρικό σας σύστημα, στο νου και στον εγκέφαλό σας. Οι πληροφορίες εισέρχονται στο νευρικό σας σύστημα μέσω των αισθήσεών σας. Αυτός είναι ο τρόπος που λαμβάνουμε πληροφορίες από έξω μας προς τα μέσα μας. Οπότε οι πληροφορίες έρχονται στο νευρικό σας σύστημα μέσω των αισθήσεών σας και αυτές είναι η όραση, η ακοή, η αφή, η γεύση και η όσφρηση. Και έτσι κάθε δευτερόλεπτο της κάθε ώρας, της κάθε ημέρας, ο νου σας βομβαρδίζεται με πληροφορίες μέσω των πέντε αισθήσεών σας. Και πρόκειται περίπου για 12 εκατομμύρια bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Και αυτή είναι μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών, δεν είναι? Περίπου 12 εκατομμύρια bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο είναι πάρα πολλέ πληροφορίε. σω τόσε πολλέ που και ο πιο εξελιγμένο σούπερ υπολογιστή που έχουμε ποτέ δημιουργήσει δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Είναι τόσε πολλέ πληροφορίε που το συνειδητό μα, ξέρετε το μέρο του νου σα που υπάρχουν οι σκέψει σα, οι ιδέε σα ο εσωτερικό σα διάλογο, το μέρο του νου σα που ακούει τώρα τη φωνή μου και αναλύει όσα μαθαίνει, η λογική σα σε σχέση με το ό,τι ακούτε και βλέπετε, αυτό είναι ο συνειδητό νου σα, και ο συνειδητό νου σα δεν μπορεί να επεξεργαστεί τόση μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Και έτσι, σε ασυνείδητο επίπεδο, δεν το κάνετε συνειδητά, κάνουμε μία διαδικασία φιλτραρίσματος. Και μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφουμε, γενικεύουμε και διαστρεβλώνουμε αυτή την τεράστια ποσότητα πληροφορίας, τα 12 εκατομμύρια bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Κι έτσι, κάποιες από τις πληροφορίες θα τις διαγράψουμε γιατί δεν είναι τόσο σημαντικές και έτσι τις διαγράφουμε από το νοητικό μας σύστημα αρχιοθέτησης, δεν τις χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε χώρο και διαγραφή, διαγραφή και διαγραφή και κάποιε από τι πληροφορίε θα τι διαστρεβλώσουμε. Οπότε θα τι αλλάξουμε λίγο εκφύσεω έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στο μοντέλο του κόσμου μα. Και έτσι τι αλλάζουμε λίγο και δεν είναι καινούριε πια, τι νιώθουμε οικίε. Και έτσι αρχιοθετούνται στο νοητικό μα σύστημα αρχιοθέτηση με άλλε παρόμοιε πληροφορίε. Και κάποιε τι γενικεύουμε, οπότε υπάρχουν κάποιε πληροφορίε που έχετε βιώσει ξανά και ξανά και είναι όλε πολύ όμοιε. Και έτσι αυτές τις πληροφορίες δεν χρειάζεται να τις κρατήσουμε, διότι είναι τόσο όμοιες με τις πληροφορίες που λάβαμε την τελευταία φορά που βιώσαμε κάτι παρόμοιο και έτσι δεν χρειαζόμαστε τις νέες πληροφορίες και γι' αυτό γενικεύονται. Και έχουμε μία σειρά από φίλτρα για να κάνουμε τις διαδικασίες της διαγραφής, της διαστρέβλωσης και της γενίκευσης. Και όλοι έχουμε τα προσωπικά μας φίλτρα τα οποία διαμορφώνονται από την στάση και τον τρόπο της ζωής μας. Άρα, οι αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε και οι πεπιθήσεις μας αποτελούν την εσωτερική μας πηξίδα και δημιουργούνται από όλα τα γεγονότα που έχουμε βιώσει στη ζωή μας μέχρι τώρα για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά φίλτρα, όμως τώρα δεν κάνουμε εκπαίδευση, θέλω απλά να πάρετε μία ιδέα. Άρα, όλα όσα έχουμε βιώσει στη ζωή μας καθορίζουν το πώς επεξεργαζόμαστε τον κόσμο μας σήμερα. Τα φίλτρα σας είναι άκρος προσωπικά και είναι μοναδικά για τον καθένα από εσάς. Και έτσι, μόλις όλη αυτή η τεράστια ποσότητα πληροφορίας έχει φιλτραριστεί, δηλαδή διαγραφεί, διαστρεβλωθεί και γενικευτεί μέσω των φίλτρων σας, δημιουργείται μέσα στο νου σας κάτι που ονομάζουμε εσωτερική αναπαράσταση. Και αυτή η εσωτερική αναπαράσταση είναι φτιαγμένη από εικόνες, ήχους, συναισθήματα και φυσικά τον εσωτερικό σας διάλογο, τη σκέψη σας. Και αυτή η εσωτερική αναπαράσταση αντιπροσωπεύει το πώς βιώνετε τα γεγονότα που συμβαίνουν έξω από εσάς, δηλαδή από το εξωτερικό περιβάλλον. Και έτσι, από τα 12 εκατομμύρια bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο, τεράστια ποσότητα, Καταλήγουμε στα 126 bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Όχι 126.000, 126 τελεία, 126 που είναι μία απειροελάχιστη ποσότητα πληροφοριών. Και αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική σας αναπαράσταση είναι υψηλά μοναδική σε εσάς. Είναι η δική σας νοοτροπία και είναι διαφορετική από τον άλλον. Και έτσι όλοι επιλέγουμε διαφορετικά 126 bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο στα οποία εστιάζουμε, διότι όλοι έχουμε διαφορετικά φίλτρα. Και γι' αυτό ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικές ιδέες σε σχέση με το ίδιο πράγμα ή το ίδιο γεγονός. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του μοντέλου βοηθάει το νου σας να επεξεργαστεί περίπλοκα ζητήματα ενώ ασχολείστε με άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνετε μία βόλτα ή ντους, και μπαμ, μια καταπληκτική ιδέα έρχεται στο νου σα. Και οι περισσότεροι από εμά δεν καθόμαστε να σημειώσουμε πρόχειρα αυτέ τι εκπληκτικέ ιδέε όταν κάνουμε άλλα πράγματα και όταν είναι η στιγμή να κάτσουμε στο γραφείο, οι καταπληκτικέ ιδέε έχουν πετάξει μακριά. Θυμάμαι όταν έφτιαχνα το online retreat, ανακάλυψε την εσωτερική σου δύναμη, καθόμουν στο γραφείο μου και σκεφτόμουν μάταια πώς να το ονομάσω για να το προωθήσω και δεν μου αρχόταν τίποτα. Δοκίμασα και το chat GPT να μου δώσει ιδέες. Κάπως προχώρησε το πράγμα, δηλαδή με βοήθησε να καταλήξω στη φράση «Ανακάλυψε την εσωτερική σου δύναμη». Όμως δεν είχα τον προσδιορισμό, ως τι να το προωθήσω. Δεν ήθελα να βάλω πάλι online σεμινάριο ή άλμπουμ διαλογισμών. Τα έχω κάνει όλα αυτά, δεν ήθελα μία από τα ίδια γιατί κάπω έπρεπε να διαφοροποιηθεί από τι υπόλοιπε υπηρεσίε μου. Και να σκέφτομαι κάθε ημέρα με σκοπό και τίποτα. Μέχρι που μια ημέρα είμαι στο ντους και εκεί που λούζω τα μαλλιά μου και τα λοιπά, μου έρχεται η ιδέα online retreat. Μπορείς να το κάνεις στο δικό σου χώρο και στον δικό σου χρόνο. Και βγάζω μια κραυγή, η γάτα πετάχτηκε, εγώ ενθουσιάστηκα, ήταν και καλοκαιρά και όταν θα το έβγαζα τέριαζε γάντι Βγαίνω με τι σαπουνάδε, γιατί εγώ την έχω πατήσει με ιδέε που έχουν πάει άκλα γιατί τι ξέχασα και πλέον ξέρω τι πρέπει να κάνω. Βγαίνω με τι σαπουνάδε, παίρνω το κινητό που είναι σε κοντινή απόσταση, πάω στι σημειώσει για να έχω το πρώτο draft. Και κάπω έτσι δημιουργήθηκε ο τίτλο του online retreat. Οπότε, αντί να κοιτάτε μία λευκή σελίδα ή ένα άδειο αρχείο του Word για ώρες, το κλειδί να κάνετε κάτι άλλο. Πηγαίνετε μια βόλτα. Κάντε μπάνιο. Επιλέξτε κάτι που απαιτεί ελάχιστη νοητική ή σωματική προσπάθεια. Να έχετε δίπλα ένα τετράδιο ή το κινητό σα για πάνε ενδεχόμενο, αλλά να μην είναι στο οπτικό σα πεδίο. Να είναι εύκολα προσβάσιμο, αλλά να μην το βλέπετε. Έτσι θα απελευθερώσετε το νου σα από την κατάσταση εστίασης. Γνωρίζοντα ότι οι καλύτερε ιδέε σα έρχονται όταν δεν προσπαθείτε να σα έρθουν, σημαίνει ότι αποθηκεύετε τι καλύτερε ιδέε σα όταν πραγματικά τι χρειάζεστε. Αν δεν αποθηκεύετε τι ιδέε σα εκ των προτέρων, θα σπαταλήσετε περισσότερο χρόνο για να σα έρθουν. Αντί να το κάνετε συνειδητά, δεν θα ήταν καλύτερο να έχετε ένα τετράδιο με όλε τι ιδέε που σα έχουν έρθει σε άσχετε στιγμέ και να γυρνάτε πίσω σε αυτό για έμπνευση. Οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν πιέζουν το νου τους για ιδέες. Έχουν εγκαταστήσει συστήματα για να δουν τις συνδέσεις που οι περισσότεροι δεν βλέπουν. Ο Στίβ Τζομπ είχε πει σε μία ομιλία του «Η δημιουργικότητα συνδέει απλώς τα πράγματα. Όταν ρωτάνε τους δημιουργικούς ανθρώπους για το πώς έκαναν κάτι, αυτοί νιώθουν λίγη ενοχή γιατί στην πραγματικότητα δεν έκαναν κάτι. Απλά είδαν κάτι. Οι δημιουργικοί άνθρωποι απλά ενώνουν τις τελείες». Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε το πότε και το τι αξίζει να καταγράψετε. Δεν έχουν όλες οι ιδέες την ίδια αξία. Ούτε όλες αξίζουν μια θέση στο τετράδι των σημειώσεών σας. Και για να κάνετε μια αποτελεσματική διαλογή χρειάζεται πρακτική. Γι' αυτό θα μοιραστώ μαζί σας τρόπους για να το καταφέρετε αυτό. Ο πρώτος τρόπος είναι να μην καταγράψετε τα πάντα. Αν προσπαθήσετε να καταγράψετε και τις 50.000 σκέψεις που έρχονται στο νου σας κάθε ημέρα, θα κάνετε μία τρύπα στο νερό. Εφόσον έχετε τα συστήματα καταγραφής ετοιμότητα, χρειάζεται να αποφασίσετε τι αξίζει να θυμάστε. Οι περισσότερες σκέψεις μας είναι απλά μία νοητική φλιαρία και μέσα σε αυτήν θα υπάρχουν και μερικά διαμαντάκια που αξίζει να τα σημειώσετε. Να καταγράφετε κάθε σκέψη που είναι εντελώ διαφορετική από τον παραδοσιακό σα τρόπο σκέψη. Αν μια σκέψη σα είναι διαφορετική από την κοινή προσέγγιση που οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν για ένα θέμα ή ζήτημα, τότε μάλλον θέλετε να το θυμάστε, οπότε καταγράψτε το. Ο δεύτερο τρόπο είναι να σημειώσετε σκέψει που συνδέονται με τον τομέα που εξειδικεύεστε. Αυτέ οι ιδέε έχουν μια υψηλή πιθανότητα χρησιμότητα για εσά. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα αεροπλάνο και πετάτε στα 30.000 πόδια και μάλλον δεν έχετε εστιάσει σε κάτι συγκεκριμένο. Ο εγκέφαλός σας είναι σε λειτουργία διάχυσης και απλά μιλάει χωρίς σκοπό. Μπορεί να σκεφτείτε πού είναι η τουαλέτα. Με φοβίζει το καζανάκι στα αεροπλάνα. Αν με ρουφήξει και μένα, να δεις που αυτός που κάθεται δίπλα μου χαλίζει όλη την ώρα. Τον ακούω που αναπνέει δυνατά. Έχει σίγουρα κρεατάκια. Ο ουρανό είναι τόσο μπλε, αν μπορούσα να καθίσω πάνω σε ένα σύννεφο. Εύχομαι να μην μα δώσουν πάλι παστέλι, κολλάει στα δόντια. Ναι, όλε αυτέ είναι δικέ μου σκέψει, το παραδέχομαι και μία από όλε αυτέ τι σκέψει είναι μοναδική. Δεν είναι όπω οι άλλε. Ποια είναι, Την ξεχωρίσατε? Θα μπορούσε να είναι αυτή με το καζανάκι, αλλά δεν είναι. Πιστεύω ότι είναι μια κοινή σκέψη που όλοι έχουν κάνει και δεν το παραδέχονται. Οι σκέψει που αφορούν. Την τουαλέτα, το ροχαλιτό και το παστέλι δεν θα σας βοηθήσουν μακροπρόθεσμα. Δεν χρειάζεται να τις καταγράψετε. Η σκέψη όμως, αν μπορούσα να καθίσω σε ένα σύννεφο, είναι μοναδική. Γιατί για εμένα, ως εκπαιδεύτρια ύπνωσης που γράφω υπνώσεις και διαλογισμούς, αυτή η σκέψη θα μπορούσε να με εμπνεύσει για έναν υπέροχο οραματισμό. Αν είστε συγγραφέας, θα μπορούσε να είναι μια ιδέα για ένα μυθιστόρημα. Ακόμη και αν είστε στον τομέα της τεχνολογίας και του AI, αυτή η σκέψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα του συστήματος cloud προς μία νέα κατεύθυνση. Ο τρίτος τρόπος είναι να μην κριτικάρετε υπερβολικά. Είναι σύνηθες να μην αισθάνεστε σιγουριά για αυτά που γράφετε και μπορεί να μην αναγνωρίσετε μια σπουδαία ιδέα όταν έρθει σε εσά με την πρώτη. Μην επιτρέψετε στην αβεβαιότητα να σας κρατήσει πίσω, είναι εντάξει ακόμα κι αν καταγράψετε μερικές κακές ιδέες. Το κλειδί είναι να αξιολογείτε τις σκέψεις σας σε συχνή βάση. Να τις περνάτε όλες από αξιολόγηση μία φορά την εβδομάδα και να ξεχωρίζετε τις καλές από τις κακές. Μετά να οργανώνετε τις καλές ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές όταν τις χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε αρκετές ιδέες για άρθρα στο blog σας, αφιερώστε κάποιο χρόνο και περιγράψτε σε μερικές γραμμές, όπως ένα outline Σκεφτείτε το τι θα πείτε στο κάθε θέμα και πώς το άρθρο με αυτό το θέμα θα έχει αξία για τους αναγνώστες σας. Αν μια ιδέα είναι κακή, δεν θα έχει ένα ολοκληρωμένο outline και άρα δεν θα ικανοποιήσει τα κριτήριά σας. Για τις καλές ιδέες, πάντα θα έχετε ένα ικανοποιητικό και χειροπιαστό outline. Και να θυμάστε, είναι σχεδόν αδύνατον να ξεχάσετε μια ιδέα στην οποία έχετε αφιερώσει χρόνο. Ο τέταρτο τρόπο είναι να οργανώσετε τι ιδέε σα αργότερα. Είναι πιθανό να συγχυστείτε όταν προσπαθείτε να αναπτύξετε έναν τρόπο για να ταξινομήσετε τι σκέψει σα. Δεν χρειάζεται να οργανώσετε τι ιδέε σα με το που τι καταγράψετε. Το να οργανώσετε τι ιδέε σα απαιτεί χρόνο. Όπω σα ανέφερα και προηγουμένω, κάποιε ιδέε σα δεν θα είναι καλέ και είναι χάσιμο χρόνο να οργανώσετε τι κακέ ιδέε. Είναι καλύτερο να αξιολογήσετε πρώτα τις ιδέες σας, όπως είπαμε στον τρίτο τρόπο, να βγάλετε όσες δεν είναι καλές και μετά να οργανώσετε μόνο τις καλές ιδέες. Τώρα, πολλοί από εσάς μπορεί να ανησυχείτε για τη γραμματική, το λεξιλόγιό σας και τα γράμματά σας όταν γράφετε. Το να γράφετε σωστά είναι σημαντικό όταν στέλνετε email ή μηνύματα στους άλλους, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα ορθογραφικά σας λάθη όταν καταγράφετε τις ιδέες σας. Καταγράψτε τις σκέψεις σας όπως ακριβώς σας έρχονται, μπορείτε να τις διορθώσετε αν θέλετε στη συνέχεια και εφόσον μπουν στη λίστα των καλών ιδεών και σας είναι χρήσιμε. Να θυμάστε ότι όταν προσφέρετε στον εγκέφαλό σας ευκαιρία για πρόοδο, θα κερδίσετε απίστευτες γνώσεις. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα τη δυνατότητα να είναι σε λειτουργία διάχυσης. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι προγραμματίζετε να κάνετε τρεις βόλτες με τα πόδια μέσα στην εβδομάδα ή άλλες χαλαρωτικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε να έχετε το τετράδιο ή την συσκευή καταγραφής των σκέψεών σας κοντά σας, το κινητό σας εννοώ. Επίσης δεν χρειάζεται να κάνετε μία χαλαρωτική δραστηριότητα με έναν συγκεκριμένο σκοπό στο νου σας. απλά αφαιθείτε και αφήστε τις ιδέες να κατέβουν σε εσάς, Αφήστε τις σκέψεις να πηγαίνουν και να έρχονται. Θα μείνετε έκπληκτοι με το πόσε σπουδαίες ιδέε είναι σε αναμονή για να κάνουν την εμφάνισή τους στο νου σα. Αν θέλετε να έχετε περισσότερες σπουδαίες ιδέε να ξέρετε ότι μπορείτε, μπορείτε να καταγράφετε 10 ιδέες την ημέρα. Για να έχετε σπουδαίες ιδέε, το κλειδί είναι να παράγετε πολλές ιδέες. Εδώ ισχύει ότι με την ποσότητα θα έρθει και η ποιότητα. Διαλέξτε ένα θέμα την ημέρα και μετά σκεφτείτε 10 ιδέες για αυτό το θέμα. Μην το πολύ αναλύσετε, απλά ξεκινήστε να γράφετε μία λίστα από το 1 μέχρι και το 10. Επίσης, ξεκινήστε να διαβάζετε περισσότερα βιβλία. Η ανάγνωση είναι σημαντικό κριτήριο της δημιουργίας ιδεών γιατί ενεργοποιεί την έμπνευση. Διαβάστε βιβλία για θέματα που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να έχετε περισσότερες γνώσεις. Κάνοντάς το αυτό σε πολύ σύντομο διάστημα, οι ιδέε θα πέφτουν σαν βροχή μέσα στο νου σα. Γίνετε πιο κοινωνικοί. Όταν συναντάτε και συζητάτε με νέου ανθρώπου, εκθέτετε τον εαυτό σα σε νέου τρόπου σκέψη. Επίση, αναδομείτε και αναπλαισιώνετε και τι δικέ σα εμπειρίε. Θα δείτε ότι όταν περιγράφετε μία πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε κάποιον άλλον που δεν σας ξέρει καλά, θα βρείτε σπουδές ιδέες ως λύσεις. Και τέλος, να σπάσετε τα αντιπαραγωγικά μοτίβα συμπεριφορά και σκέψη. Με σκοπό, ξεκινήστε να αλλάζετε τα μοτίβα που δεν λειτουργούν πια για εσά. Μπορεί να είναι δύσκολο αυτό, αλλά δεν είναι αδύνατο. Όταν σκέφτεστε το όχι, περιγράψτε το πρόβλημα ή την ευκαιρία. Το να καταγράφετε τη σκέψη σας θα σας βοηθήσει να καταλήξετε στο τέλος με πολλές σπουδαίες ιδέες. Δοκιμάστε όλα ή και μερικά από όσα σας είπα σήμερα και θα με θυμηθείτε όταν δεν θα προλαβαίνετε τις σπουδαίες ιδέες σας να έρχονται η μία μετά την άλλη. Ακολουθήστε με στο Instagram, μπείτε στο site μας για να δείτε τα υπέροχα προγράμματα και υπηρεσίες μας, θα έχω όλα τα σχετικά links από κάτω. Όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνω και διδάσκω, επικοινωνήστε μαζί μου στο info παπάκι, Κάντε εγγραφή και ακολουθήστε το κανάλι μας σε YouTube και Spotify, κάντε like, και αφήστε σχόλιο με το πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Αν έχετε κάποιες απορίες ή θέλετε να σας μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα, γράψτε σχόλιο από κάτω ή στείλτε μήνυμα στο Instagram, papaki.athens.nlp και σε όσους αρέσουν τα επεισόδια NLP Talks, βάλτε αν θέλετε 5 αστεράκια στο Spotify για να ανέβει το podcast γιατί είναι μια σπουδαία ιδέα και όσο περισσότεροι έχουν μια ιδέα για αυτό, τόσο καλύτερα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όσες και όσους στάσατε μέχρι εδώ να έχετε ένα υπέροχο πρωινό απόγευμα ή βράδυ από όπου στον κόσμο και αν με ακούτε, σας στέλνω την αγάπη μου και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!